Έναν από τους ανθρώπους στους οποίους ο ΠΑΟΚ οφείλει μεγάλο κομμάτι του μεγέθους του σήμερα, τον Γιώργο Κούδα, χωρίς συστάσεις πολλές. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας, γεια σας. Ήταν βράδυ που χαμογέλασε το χυλάκι του ΠΑΟΞΗ. Σίγουρα, γιατί μετά αυτή την ήττα, ξέρεις, πολλά ακούστηκαν, πολλά λέγονται, εύκολες κριτικές, τα πάντα. Και αυτό το είδα τουλάχιστον και χθες, πόσο σφιγμένη ήταν η ομάδα στο να μην δεχτεί αυτά τα εύκολα γκολ όπως δέχεται τις τελευταίες αγωνιστικές, και προσπάθησε πρώτα αυτό και μετά έδωσε βάρος στην επιθετική, σε γραμμή και την επιθετική, σαν αυτοί που βγαίνουν δηλαδή. Έκανε ένα λογικό παιχνίδι, μπορώ να το πω. Δεν παρουσίασε ένα πρόσωπο που μπορεί, γιατί έχει την ποιότητα αυτή να κάνει ένα καλό παιχνίδι, αλλά πρώτα ήθελε να πάρει τουλάχιστον για αυτό το παιχνίδι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα. Διακρίνατε θέμα στην ψυχολογία και φόβο. Στην ψυχολογία, ναι. Φόβο, ξέρεις, τουλάχιστον εγώ προσωπικά στα παιχνίδια δεν είχα ποτέ φόβο, αλλά σίγουρα έχεις ένα σφίξιμο όταν μετά ένα τέτοιο αποτέλεσμα, όταν κάνεις 14 φάσεις, όταν έχεις 14 κόρνερ και σου κάνει ο άλλος δύο φάσεις και σου βγάζει τρία γκολ, δύο φάσεις, τρία γκολ, γιατί το ένα σαν να ήταν δίποντο. Αυτά είναι, εντάξει, λίγο περίεργα και σίγουρα επηρεάζουν το κλίμα της ομάδος. Κύριε Κούδα, όταν μεσουρανούσατε μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες σας τη δεκαετία του 70, αυτό που θα πω το πρόβλημα το είχαν άλλες ομάδες, όχι εσείς. Πιστεύετε ότι ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, που είναι χρόνια στην ομάδα, π.χ. ο Μάνταλος, αλλά και άλλοι ποδοσφαιριστές, έχουν φόβο πλέον απέναντι στον ΠΑΟΚ με τρεις χαμένους τελικούς? Ήταν το χθεσινό μάτς, το 7ο στο ΆΚΑ, που η ΑΕΚ δεν μπορούσε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Λειτουργεί σε ένα ποδοσφαιριστή και το αίσθημα αυτό όταν ο αντίπαλος έχει το πάνω χέρι με τόσο, έτσι, σε τόσο εμφαντικό βαθμό, πιστεύετε? Καμιά φορά τα σκέφτεσαι, ξέρεις, αλλά δεν μπορείς να πας σε 2-3 χρόνια πίσω, και πάντα είναι το σήμερα τι γίνεται, και σήμερα αυτό που βλέπω, και δεν ξέρω και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, εντάξει, λέμε ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές, ας πούμε, μέσα πρέπει να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος, αλλά αυτό είναι ένα συνδυασμός με τις προσωπικότητες που έχεις να κάνεις. Πώς να σας πω, αλλιώς χειριζόμουν εγώ μέσα στο παιχνίδι το Σαράφι, τον Τερζανίδη, που ήταν αυτοί που τρέχανε περισσότερο από μένα για να μπορέσω εγώ να δημιουργήσω. Αλλιώς χειριζόμουν τον Παρίδη, είτε τον Ασλανίδη. Έπαιζα, ξέρω εγώ, 70% με το Μίτσο μπροστά η μπάλα και στα πόδια του Αχίλλα, γιατί αυτό ήθελε η διαχείριση αυτού του. Και δεν βλέπω σήμερα, τουλάχιστον στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, να υπάρχουν αυτοί οι παίχτες, οι οποίοι, ναι μεν, εντάξει, μπορεί να φοράνε και το περιβραχιόνιο, αλλά είναι καλοί παίχτες, να έχουν αυτοί μέσα στο γήπεδο, γιατί ο προπονητής δεν μπορεί να σε μεταφέρει τίποτα μέσα στο γήπεδο. Με μια κίνηση του χεριού, έτσι πήγαινε δεξιά, πήγαινε αριστερά. Αυτά λέγονται στα ποδητήρια και ο καθένας πρέπει εκεί μέσα στο γήπεδο να βγάλει και το διαφορετικό που έχει από αυτά που θέλει ο προπονητής. Δηλαδή βλέπω σήμερα, δηλαδή, μια ομαδική ατονία. Πώς να πω, δεν υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος να βάλει την ένεση στους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Ναι, ναι, κατανοητό. Με αυτό το σκορ και με τη διαφορά ποιότητας που έχει ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ, πιστεύω εγώ, θα μας πείτε τη γνώμη σας, είναι πλέον ο ΠΑΟΚ το μεγάλο φαβορί για πρόκληση στο τελικό, με ρεβάν στην Τούμπα, έτσι? Το θέμα είναι ότι παιχνίδι με παιχνίδι, εδώ κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση, κερδίσαμε το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ εδώ πέρα μέσα, και πήγαμε και παίξαμε με τον Παναθηναϊκό και ήταν μια διαφορετική ομάδα. Δηλαδή πιστεύω εκεί που πήραμε μάλλον που κάναμε το πρώτο βήμα, κάναμε δύο βήματα πίσω.
στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Ενώ παίξαμε καλά, δεν μπορέσαμε να πάρουμε αποτέλεσμα. Με δύο φάσεις μας έκαναν τρία γκολ, όπως είπα και προηγουμένως. Αυτά όλα σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι και με το 1-0 ακόμα ή και να μην κερδίζαμε, ότι αν κάνουμε μια καλή εμφάνιση δεν θα κερδίσουμε στο επόμενο παιχνίδι. Είναι όλη η ψυχολογία, και επειδή με όλα αυτά που συμβαίνουν, ξέρεις, θέλω, γιατί μιλήσαμε στο τηλέφωνο με τον Παύλο, μιλάμε, και ιδιαίτερα επειδή είχε με τον Ιωσηφίδη που τον έχει ακόμα κοντά του, ήθελα να πάω μια μέρα στην προπόνηση να μιλήσω έτσι με τον Παύλο, να δω ακόμα έχει αυτή τη φιλοσοφία, αυτό το πάθος και το νεύρο να το βγάζει, και το DNA αυτό που έχει ο Πάου να το βγάζει στους ποδοσφαιριστές, γιατί βλέπω εμφανίσεις από τη μια μέρα στην άλλη διαφοροποιούνται και δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ναι. Μήπως να επισπεύσετε την επίσκεψη στην προπόνηση, κύριε Κούδα? Πώς? Μήπως να την θα το ήθελα πολύ, αλλά ειλικρινά σας μιλάω, φοβάμαι πάρα πολύ, και επειδή πέρασαν και αρκετά παιδιά από εκεί μέσα, όλο αυτό που περνάμε, και είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εμείς απ' έξω, το λέω και εμείς απ' έξω, και ένας από αυτούς είμαι και εγώ, ότι δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή και η προπόνηση και αυτό που το παιχνίδι που είναι να παίξεις, λείπει και το οξυγόνο από το γήπεδο μέσα, και εννοώ ότι αυτό το επιπλέον οξυγόνο στο δίνει ο κόσμος όταν είναι πάνω στην κερκίδα, είτε καμιά φορά σφυρίζοντας γιατί έκανες ένα λάθος, είτε ότι πρέπει να κάνεις μια ωραία φάση και να πάρεις το χειροκρότημα. Λείπει όλο αυτό, και πιστεύω ότι είναι μια πολύ ψυχρή περίοδο που περνάει το ποδόσφαιρο. Αλήθεια, αλήθεια λέτε. Και με ένα τηλέφωνο τότε θα μπορέσετε να τον βοηθήσετε, εγώ πιστεύω. Εγώ είμαι πάντα κοντά, αλλά ειλικρινά σου μιλάω, Κωνσταντίνε μου, ότι δεν θέλω, και το είπα αυτό στον αέρα, ότι πράγματι ήθελα να εκφράσω τον πόθο μου, ότι θέλω μια μέρα, γιατί εγώ δεν έχω σταματήσει να παίζω ποδόσφαιρο, και από την τηλεόραση που βλέπω λέω εγώ πως θα έκανα αυτό, πως θα έκανα, αχ, έπρεπε Γιώργο να το κάνεις αλλιώς για μένα. Όχι για τους παίκτες, δεν κάνω κριτικές παίκτες. Είναι σαν να παίζω εγώ, και δεν μου λείπει μέσα από το αίμα μου αυτό το πράγμα που έχω, και την αγάπη που έχω για αυτή την ομάδα, και θέλω πάντοτε, ας πούμε, με σωστή παρέμβαση να συζητώ με τους ανθρώπους που δουλεύουν αυτή τη στιγμή εκεί μέσα, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Σωστό, σωστό. Μιλώντας, κύριε Κούδα, νωρίτερα για προσωπικότητες, νομίζω πρέπει λίγο να σταθούμε στον Αντρέ Βιερίνη. Έχετε εκφράσει πολλές φορές την εκτίμησή σας, το ίδιο και ο Αντρέ προς το πρόσωπό σας. Τελικά είναι απαραίτητο στον ΠΑΟ, γιατί βλέπουμε ότι βγάζει προσωπικότητα, βγάζει καλές φάσεις. Για μένα, η διευθυντή άποψή μου, βγάζει και μια πιο σιγουριά στην άμυνα όταν παίζει ο Αντρέ. Πώς βλέπετε τη φετινή του πορεία, γιατί είναι ενοπή έτσι, η εποχή που κάποιοι τον λέγανε τελειωμένο, συνταξιούχο, δεν μπορεί άλλο. Αλλά άλλα βλέπουμε στο γήπεδο από τον Αντρέ. Άκουσε με λίγο, ειλικρινά μιλάω, ότι ο Αντρέ Βιερίνια έχει το DNA ΠΑΟΚ. Και ένας τέτοιος παίχτης, εγώ πιστεύω, εντάξει, είναι διαφορετικές συνθήκες, αλλά κάποια πράγματα μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Εγώ σταμάτησα 37 χρονών, 38 χρονών. 37 χρονών όταν παίζω τελικό με την ΑΕΚ και χάνουμε εκείνο, όπως συνήθως εκείνο το παιχνίδι που δεν έπρεπε να το χάσουμε, είχα θεωρήσει ότι έπρεπε να σταματήσω. Ο Παντελάκης μου λέει, όχι, λέει, σε θέλω, λέει, να μεταδώσεις αυτό που έχεις σαν ΠΑΟΚ στην επόμενη γενιά, στην επόμενη περίοδο, ας πούμε, σε ορισμένα παιδιά που είχαν έρθει. Και παίζω το 84. Ξεκινάω προετοιμασίες. Θα σας ταράξω λίγο με την πολυλογία μου, αλλά είναι γεγονός. Λοιπόν, ξεκινάω, κάνω την προετοιμασία, παίζω. Το Φεβρουάριο δεν αισθάνομαι καλά. Δεν αισθάνομαι αυτό που έχω να δώσω στον κόσμο εγώ. Και λέω στον προπονητή μου ότι, ξέρεις, αν με χρειαστείς ένα μισάωρο, ένα ημίχρονο να παίξω, ναι, να παίξω. Δεν αισθάνομαι ότι μπορώ να βγάλω ένα παιχνίδι. Και σταματάω 22 Φεβρουαρίου, σημαντικές
ημερομηνίες, γιατί 22 του μηνός Δεκεμβρίου του 1963 ξεκίνησε το πρώτο μου παιχνίδι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος σαν τον Βιερινιά, τουλάχιστον και αυτά που έχει ζήσει και έχει αγαπήσει τον ΠΑΟΚ, μπορεί να μεταδώσει στα νέα παιδιά αυτή τη στιγμή όλο αυτό που είχα εγώ. Γιατί σταμάτησα εγώ, την επόμενη χρονιά έγινα, συγγνώμη, σαν τι μάνατζερ, και με εκείνα τα παιδιά και με όλη τη λογική μου, εγώ είχα έναν άνθρωπο που είχε παίξει την προηγούμενη χρονιά ποδόσφαιρο, μετέδωσε όλο εκείνο και πήραμε το πρωτάθλημα. Έτσι είναι, ναι. Πήραμε το πρωτάθλημα το 84-85 με εκείνα τα παιδιά που είχε κάνει μεταγραφές, δηλαδή μεταδίδεις κάτι που μπορεί ο Βιερινιά όλο αυτό να το μεταδώσει στα νέα τα παιδιά που έρχονται, σε εκείνα τα παιδιά που έχει ανεβάσει φέτος, που έπρεπε για μένα προσωπικά, έτσι πως βλέπω, μένανε εκτός, μένανε στην K19, K20, είναι 6 παιδιά δεν είναι, που ανέβασε ο Γκαρσία στην πρώτη ομάδα. Και είδαμε τι ταλέντα είναι, δηλαδή πιο μπροστά δεν είναι τα ταλέντα. Και χρειάζεται δουλειά εκεί μέσα και χρειάζεται ανθρώπους σαν τον Γκαρσία και σαν τον Βιερίνια να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά, να τα καθοδηγήσουν σωστά. Μάλιστα. Την πορεία του ΠΑΟΚ στο σύνολο της χρονιάς, πώς την κρίνετε? Ναι, κοίταξε. Σίγουρα δεν την κρίνετε καλή. Δεν ήθελα να ρωτήσω αυτό. Δεν είναι καλή, γιατί όταν μεσαλαβούν όλα αυτά, και γιατί δεν θα βάλω σίγουρα πρώτο τον κορονοϊό, γιατί δεν είναι ο μεγάλος εδώ 13 μήνες και περισσότερο. Και δεν είναι λειτουργικό. Ένας προπονητής είναι θα φύγει, δεν θα φύγει. Δημιουργούνται τέτοια θέματα μέσα. Δεν υπάρχει η λειτουργία η σωστή της ομάδος. Γίνονται και μεταγραφές χωρίς να υπάρχει η συνένεση όλων, από το οικονομικό μέχρι το τι παίκτηση είναι αυτός. Και έχουμε μπει σε μια περιπέτεια στο ύξης αφήξης και δεν βγαίνουν τα αποτελέσματα. Δεν είναι αυτός ο ΠΑΟΚ που ήταν πριν 2-3 χρόνια. Υπάρχουν ημερομηνίες λήξης για κάποιους ποδοσφαιριστές. Αλλά αυτό πρέπει να το προβλέψεις πολύ πιο μπροστά. Για να μην φτάσεις στο σημείο να μην έχεις, ας πούμε, ένα δεύτερο, τρίτο σέντρε μπακ ή ένα... Και μεσολαβούν και κάποια πράγματα, γιατί εγώ πάντα είμαι ειλικρινής. Βρήκαμε έναν χάφο ο οποίος ήταν εξαιρετικό, αλλά εξαιρετικός μιλάμε και σαν ξεροοκτάρι, που η τύχη του τον έφερε να έχει κάτι, μια ασθένεια, και μιλάω για τον Μίσιτς. Ναι. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχασε ένα 50% από την μεσαία του γραμμή. Αλήθεια. Είναι και κάποια πράγματα που συμβαίνουν και είναι ένα αστρολογικός παράγοντας σίγουρα για την πρόοδο μιας ομάδος. Μάλιστα. Τον Γκαρσία πώς τον κρίνετε, βλέποντας από την πρώτη μέρα που ανέλαβε? Ο Γκαρσία σίγουρα, γιατί δεν μπορούμε να κρίνουμε έναν προπονητή τώρα σε 6 μήνες. Έχει κάνει το αγροτικό του, όπως είχε κάνει και ο Ίβιτς το αγροτικό του στο ΠΑΟΚ την πρώτη χρονιά, και μετά τη δεύτερη έφερε τίτλους στην ομάδα. Τον Γκαρσία θα τον κρίνω από τη νέα σεζόν και τα εργαλεία τα οποία θα του δώσουν πράγματι να έχει να δουλέψει, και τις εμπειρίες που έχει πάρει από αυτούς τους 6 μήνες, αν πραγματικά να κάνει το επόμενο του βήμα. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω στον Γκαρσία. Εγώ πιστεύω. Γιατί έχει αυτό το ποδοσφαιρικό πάθος που έδειξε όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ. Για να μην στον ΠΑΟΚ σημαίνει κάτι, τον κόλλησε και αυτό. Φαντάζομαι πιστεύετε και στον Τζόλι, κύριε Κούδα, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, εγώ πιστεύω σε όλα τα παιδιά που τα είδα και παίξανε και δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τους ξένους παίκτες που φέρνουμε. Και ο Τσιγάρας, και ο Μιχαηλίδης, και ο Τζόλης, και ο Κούτσιας ακόμη είναι παιδιά τα οποία έχουν μέλλον, αλλά πώς θα το διαχειριστούν και σαν προσωπικότητες οι ίδιοι αυτό που έχουν και το ταλέντο τους, και να μην σταματήσουν να δουλεύουν. 38 χρονών σταμάτησε και είπα ότι δεν το ξέρω. Δεν μπορείς να το μάθεις αυτό το άθλημα, γιατί κάθε μέρα έχεις διαφορετικές συνθήκες. Ίσως το ήξερε και το έμαθε ο Γιώχαν Κρόιφ, έτσι δεν είναι? Από τους λίγους που το έμαθε σε τόσο τεράστιο βαθμό.
Γι' αυτό τον εκτιμούσα και τον αγαπούσα, γιατί έλεγε τα πράγματα πάντοτε έτσι. Ναι, 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 ναι. Δεν μας έσωσε τα λόγια του. Ούτε και εσείς τα μασάτε, βέβαια. Εντάξει, ο καθένας. Δεν συνήθισα. Εγώ λέω... γιατί, κοίταξε, δεν μπορώ να πω ειλικρινά και να μου έρχεται σε κάποια στιγμή κακιά κουβέντα για τον ΠΑΟΚ, όχι για μένα, για όλη αυτή την ομάδα. Για όλη αυτή την ομάδα, αλλά για να χτίσεις μια ομάδα πρέπει να μπορέσει ένας άνθρωπος, δηλαδή έχεις 10 διαφορετικές προσωπικότητες μέσα στην ομάδα. Πρέπει να καλλιεργήσεις ένα τέτοιο πράγμα που να ακούς την αντίθετη άποψη από τον συμπαίκτη σου, από τον τελευταίο, από τον Φουντουκίδη, από τον Ιωσηφίδη. Δηλαδή ήμασταν έτσι δεμένοι, δηλαδή να μπορέσεις να όλοι αυτοί να λειτουργούν με ένα πνεύμα. Άσχετα με τις ιδιαιτερότητες που είχε ο καθένας, μέσα στον αγωνιστικό χώρο τουλάχιστον. Εντάξει, παίζατε όμως και μια ζωή μαζί, κύριε Κούδα, με όλους αυτούς. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τα πρόσωπα αλλάζουν πιο γρήγορα. Σίγουρα. Σίγουρα και θα το επαναλάβω όμως ότι για να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Τη σοβαρέψαμε πολύ την αυτή. κάποτε κάποιος δημοσιογράφος με ρώτησε, μα κύριε Κούδα, λέει, τότε ήσασταν, λέει, όλοι οι Έλληνες, όλοι, λέει, λέω, λάθος κάνετε, λέω. Είχαμε τρεις ξένους. Λέει, ποιοι ήταν αυτοί. Γούναρης, Σαράφης, Κούδας και δεν θυμάμαι κάποιον άλλον. Μου λέει, γιατί. Όλοι οι άλλοι λέει, ήταν πόντι. Ήταν Έλληνες δηλαδή. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε το χιούμορ. Ναι, βέβαια, εντάξει. Ναι, όχι, για να συνεδεθείς και με τους πόντιους ήταν λίγο δύσκολο. Εξελίχθηκαν όμως τα επόμενα χρόνια, έτσι. Ναι, σίγουρα. Είναι όπως έλεγε ο Αχιλλέας, λέει, εσύ μπορεί να μην είσαι πόντιος, λέει, κάνεις θεραπεία. Πήρατε ποντιακό αίμα τόσα χρόνια στα ποδητήρια. Έκανα θεραπεία, όπως έλεγε ο Αχιλλέας, ως πανίδες με τους πόντιους. Κατάλαβα. Αν υποθέσουμε, κύριε Κούδα, ότι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός με βάση τα χθεσινά αποτελέσματα είναι τα φαβορί για πρόκριση και βρεθούν στον τελικό, τι τελικό θα δούμε, τι πιθανότητες θα έχει ο ΠΑΟΚ? Είναι ένα θέμα συζήτησης. Είναι θέμα συζήτησης. Είναι αν ο ΠΑΟΚ φανεί έτσι πως έχει φανεί σε ορισμένα παιχνίδια, δηλαδή, και παρουσιάσει το καλό του πρόσωπο, θα είναι ένα καταρχήν ωραίο παιχνίδι. Φυσικά θέλω να κερδίσουμε, δεν υπάρχει λόγος, αλλά θα πρέπει να, πραγματικά να κάνουμε, γιατί ο Ολυμπιακός έχει, δεν πρέπει να έχουμε παροπίδες, έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έχει πάρα πολύ καλά στελέχη. Και πώς θα παρουσιάσει ο κάθε προπονητής το πρόσωπό του μέσα σε αυτή την ομάδα. Καλά, ο Ολυμπιακός έχει και τον ίδιο προπονητή 3 χρόνια. Έτσι, έχει ένα πρόβλημα σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η αλήθεια. Απλά λέω ότι θα υπάρχει φαβορί σε ένα τέτοιο τελικό? Σε κανένα παιχνίδι καμιά ομάδα δεν είναι φαβορί. Αυτή είναι η απάντησή μου. Αυτή. Γιατί παίζαμε και ήμασταν φαβοροί και χάνεις. Όπως χάσαμε, αναφέρω αυτό το πρόσφατο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να κάνεις ένα καλό παιχνίδι και κάναμε πάρα πολύ καλά παιχνίδια, όπως σου ανέφερα το τελικό του 83 στο ΑΚΑ. Είχαμε πάρα πολύ καλή και ιδιαίτερα θέλω να πω ότι σε εκείνη την 37 χρονών ήμουν και ας πάρετε να δείτε το βίντεο του, ευτυχώς υπάρχει εκεί πέρα. Πολλές φορές. Να πέφτει ο Βανίτης και να κάνει τα άπια στα δύο φορές. Στις Αράχνες πήγαινε η μπάλα από δικό σας σουτ και δύο φορές σε έβγαλε κάτι που δεν. Ίσως έκανε το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του εκείνο το βράδυ. Για να χάσει ο Πάο. Λέω καμιά φορά, ξέρεις, και ας κάνουμε και λίγο, γιατί ανέκαθεν μ' άρεσε έτσι, το χιούμορ. Παίρνω την μπάλα έξω από τη μεγάλη μας περιοχή και εμένα το μυαλό μου ήταν μπροστά. Να παίζω 10 φορές την μπάλα πίσω με τον Ιωσηφίδη να αλλάζω ή με τον Γούναρη, δεν είχε καμία ουσία. Πήρα την μπάλα και μόλις περνάω τον κύκλο της έδρας, σηκώνω λίγο το κεφάλι και είμαι έτοιμος να κάνω μια πάσα που έχω δει ότι πρέπει να γίνει σωστά. Αλλά πίσω μου αισθάνομαι μια αναπνοή. Γίνεται να μου κάνει ο παίκτης ένα
υπέροχο τα τάκλι και με την εγκεκριμένη ταχύτητα πέφτω που καμιά φορά οι διαιτητές επειδή δεν έχουν βάλει το κοντό παντελονάκι δεν ξέρουν. Πέφτω λοιπόν και έρχεται ένας συμπαίκτης μου, αντίπαλος, και μου δίνει το χέρι να με σηκώνει, να με σηκώσει και μου λέει το εξής χαρακτηριστικό, θα σας πω στο τέλος ποιος ήταν. Οι άλλοι στην ηλικία σου πεθαίνουν και εσύ ακόμα μπάλα παίζεις. Χρήστος Αρβίζογλου. Δηλαδή θέλω να πω το ποδόσφαιρο πως είναι και ήμουνα λόγω χαρακτήρα φίλος και γι' αυτό είπα συμπαίκτης αντίπαλος, ήμουν συμπαίκτης σε έναν αγώνα μια μισή ώρας και γι' αυτό είχα και την εκτίμηση των συμπαικτών και των συμπαικτών και των αντιπάλων και όλων. Φοβερός τελικός εκείνος. Φοβερός. Με έναν κανονικό διαιτητή θα είχατε φύγει από το κήπεδο. Ναι, δεν το πήραμε όμως. Αυτή είναι η ουσία που έλεγα προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει φαβορί σε ένα παιχνίδι. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Κύριε Κούδα, το πόσο χαρήκαμε, το ξέρετε. Όντως, αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό. Με σεβασμό πάντα. Και εγώ χάρηκα πολύ, γιατί ίσως ζητήσω συγγνώμη, ίσως βγάζω λίγο πάθος περισσότερο και ένταση, γιατί... Κύριε Κούδα, μια ζωή στον ΠΑΟ και σε στενό. ΠΑΟ και είναι ένταση και πάθος. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά. Να μην μαρτυράμε ηλικίες. Από 12 χρονών παιδάκι του 58 που έγραψα το πρώτο το δελτίο που λεγόταν εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα είναι το δεύτερο μου σπίτι. Είναι. Πόντος, πάθος και ένταση είναι ο ΠΑΟΚ. Μα αν δεν βγάλεις πάθος και ένταση δεν έρχονται αποτελέσματα. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Κούδα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Γεια σας.